Λεωνάρντο, ο Πόα, παρότι βρέθηκε σήμερα πολύ νωρίς στο σκορ, έδειξε συγκέντρωση, έβγαλε πάρα πολύ ενέργεια και κατάφερε, κάνει μια μεγάλη ανατροπή με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή. Εσένα, τη δική σου παρουσία, δύο λόγια για το παιχνίδι και για αυτό. Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς που πήραμε. Επίσης, σήμερα κάναμε μια κατάθεση ψυχής όλα τα παιδιά. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο δεν υστέρησε κανένας. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω. Νιώθω σαν ένας από όλο το σύνολο. Όλοι δώσαμε τον καλύτερό μας γι' αυτό. Έτυχε να βάλω ένα γκολ και έτυχε να αλλάξω λίγο τη ροή του παιχνιδιού, κάτι που χρειαζόμασταν. Αλλά πιστεύω αξίζαμε ξεκάθαρα τους τρεις βαθμούς και στα 90 λεπτά ήμασταν αυτοί που είχαμε την μπάλα, κάναμε επίθεση. Δείξαμε σε όποιον ήρθε να δει το παιχνίδι ότι εμείς είμαστε η ομάδα που θέλει τους τρεις βαθμούς. Σε αντίθεση με την αντίπαλη ομάδα η οποία κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη της φάση. Δεν απειληθήκαμε καθόλου στο παιχνίδι και πιστεύω σε όλο το παιχνίδι. Κανένας μας δεν αγχώθηκε ότι αυτό το μάτζα παίρναμε τους τρεις βαθμούς. Ήμασταν απόλυτοι σίγουροι για τους εαυτούς μας και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τρεις σημαντικοί βαθμοί και πολύ μεγάλη ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια. Ακολουθεί παιχνίδι σε πολύ λίγες ημέρες, τη Μεγάλη Τετάρτη απέναντι στην Εξίνκα. Σίγουρα. Σήμερα πιστεύω έχουμε το δικαίωμα να πανηγυρίσουμε αυτούς τους τρεις βαθμούς. Από αύριο στην προπόνηση πρέπει τα κεφάλια να σκύψουν και πάλι, να ξεκινήσουμε τη σκληρή δουλειά όπως κάνουμε πάντα. Να συγκεντρωθούμε να κάνουμε και την Τετάρτη το δύσκολο παιχνίδι που έχουμε στα Χανιά. Και από εκεί και πέρα θα πάμε, πιστεύω, να κάνουμε όμορφες διακοπές, χαρούμενοι. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη ψυχολογική νίκη αυτή, μας έδωσε μεγάλη όθηση. Αλλά πιστεύω ότι δεν τη χρειαζόμασταν και τόσο στο ψυχολογικό, γιατί ξέρω ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας, ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ.